Όταν στο Δαβίδ είπανε «Ας υπάγομεν εις τον οίκον του Κυρίου», εκείνος είπε «Εφράνθην, ότε με είπον, ας υπάγομεν εις τον οίκον του Κυρίου». «Υπόδε ημών θελουσινίσταστε εν τες πύλες σου Ιερουσαλήμε». Και εφράνθη ο Δαβίδ, γιατί ήξερε ότι μέσα εκεί ήταν ο Κύριος. Και εμείς έχουμε χαρά σήμερα το βράδυ, γιατί εν το μέσο ημών είναι ο Ιησούς Χριστός. Τον οποίον αν και δεν τον είδαμε, τον αγαπάμε. Εις τον οποίον και τώρα, αν και δεν βλέπουμε αυτόν, πιστεύοντες όμως, αγαλλιόμεθα με χαρά να ανεκλάλλητο και ένδοξο, απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς μας, τη σωτηρία της ψυχής μας. Και ο Χριστός είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και εις τους αιώνας. Και σήμερα είναι έτοιμος να συγχωρέσει, και σήμερα είναι έτοιμος να βαπτίσει με Πνεύμα Άγιον, και σήμερα είναι έτοιμος να θεραπεύσει, να δώσει έκβαση, να δώσει αγαθές συμβουλές. Και γι' αυτό έχουμε χαρά και ήρθαμε όλοι μας με χαρά σε έναν κόσμο που είναι γεμάτος θλίψη, αδιέξοδα, στεναχώριες, προβλήματα. Εμείς έχουμε μία κρυφή πηγή από την οποία πίνουμε νερό και ξεδιψάμε, και το Πνεύμα το Άγιον μας δίνει και τρώμε από το μάνατο και κρυμμένο. Θα διαβάσουμε ένα ψαλμό, αγαπητά μου αδέλφια, σήμερα το βράδυ. Είναι στη σελίδα 522, με τη χάρη του Κυρίου μας. Αν είστε όλοι σας πολύ χαρούμενοι που είστε στον οίκο του Κυρίου, εγώ σας περνάω. Γιατί αν μου λέγανε πριν από δύο μήνες ότι θα ήμουν όρθιος και θα περπάταγα και θα άκουγα και θα έβλεπα και θα μίλαγα και δεν θα είχα κανένα κουσούρι και ότι θα ήμουν στον οίκο του Κυρίου, θα έλεγα ότι ονειρεύεσαι. Αλλά ο Κύριος κάνει ενέργεια στη ζωή μας και είμαι, θα λέει, ως η ονειρευόμενη. Θέλω να χορταστεί, λέει, από τα αγαθά του οίκου σου. Και ο Κύριος έχει αγαθά να μας δώσει, αγαπητοί αδελφοί. Είναι ο μάρτης, ο πιστός και αληθινός. Και να το πιστέψουμε ότι είναι σήμερα εν το μέσο ημών έτοιμος να μας ευλογήσει. Μα με έχει ευλογήσει, αδελφέ, κι άλλο θα σε ευλογήσει ο Κύριος. Στον Οσία λέει ότι εν τη τρίτη μέρα θέλει αναστήσει ημάς και θα εξακολουθούμε να τον γνωρίζουμε στους αιώνας των αιώνων. Και δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι που βλέπω τα παιδάκια τα μικρά και κοριτσάκια και αγοράκια με τις γραφές στα χέρια, ε. Και ο Παύλος έτσι έλεγε στον Τιμόθεο ότι «από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα να σε σοφίσωση προς σωτηρίαν δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού». Αγία παρακαταθήκη μπαίνει μέσα στην καρδιά των παιδιών, των νέων, των μεγάλων, σε όλων μας, αλλά ιδιαίτερα μακάρια είναι τα μικρά αυτά παιδιά τα οποία από βρέφους μαθαίνουν τα ιερά γράμματα. Ε. Μακάριος, λέει, ο άνθρωπος ο οποίος εν βουλή ασεβών δεν περιεπάθησε, εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη και επί καθέδρα σκλεβαστών δεν εκάθισε. Αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού. Όχι με το ζόρι. Τα βλέπω τα παιδάκια εδώ πέρα με χαρά, γιατί γευτήκαν ότι είναι αγαθός ο Κύριος. Ε. Γευτήκαν ότι είναι καλό να προσκολούν την καρδιά τους στον Κύριο. Το Πνεύμα του Άγιον τους έχει αποκαλύψει ότι μέσα σε αυτό το βιβλίο είναι όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Καταλάβανε, έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν αυτό που είπε ο Δαβίδ, ότι είμαι συνετότερος των διδασκόντων με, διότι τα μαρτύριά σου είναι η τρυφή μου. Τρυφή σημαίνει χαρά, ευχαρίστηση. Και σε ένα άλλο ψαλμό ο Δαβίδ λέει ότι αν τα μαρτύριά σου, λέει, δεν είναι το τρυφή μου, ήθελον χαθεί εν τη θλίψη μου. Θα τα δούμε αυτά όμως μέσα από το ΚΚΓ ψαλμό, αγαπητά μου αδέλφια. Αλλά θέλω να καταλάβουμε πόσο μακάρι είμαστε που τα αυτιά μας ακούνε και τα μάτια μας βλέπουνε, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και όχι μόνο αυτά τα φυσικά αυτιά και μάτια, γιατί και αυτά είναι σημαντικό το ότι ακούνε και βλέπουνε, αλλά ο Κύριος άνοιξε τα πνευματικά μας αυτιά και τα πνευματικά μας μάτια για να ακούμε και να βλέπουμε το Λόγο Του και την παρουσία Του και τις ενέργειές Του. Σε αυτόν ανήκει όλη η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση. Ψαλμός ΚΚΓ, ψαλμός του Δαβίδ. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσε, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Ινόρθωσε την ψυχή μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού.
και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν, διότι σύ είσαι μετεμού. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρηγορούσιν. Η τίμα σας εμπροστέν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψας εν ελαίω την κεφαλή μου, το ποτήριό μου υπέρχυλίζει. Βεβαίως, χάρις και έλεος τέλους με ακολουθεί πάσα στα σημέρα της ζωής μου και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Μία κατάθεση ζωής. Προσωπική γνωριμία με αυτόν που σε κάθε έναν ψαλμό, αγαπητά μου αδέλφια, ο Δαβίδ τον αναφέρει. Δεν υπάρχει ψαλμός που δεν υπάρχει λέξης Κύριος. Είναι ο Κύριος, λέει, και εμείς είμαστε τα πρόβατα της βοσκής σου. Εσύ είσαι ο Θεός, λέει, και εμείς είμαστε τα πρόβατα της βοσκής σου. Και είναι μακάριος ο άνθρωπος του οποίου ο Κύριος είναι ο ποιμήν. Δεν έχει πολλούς ποιμένες, αν και στην ζωή αυτή κατά την διακονία υπάρχουν πολλοί ποιμένες. Όμως όταν φανερωθεί, λέει, ο αρχιποιμήν, λέει και στους ποιμένες, θα λάβετε κι εσείς οι οποίοι επιμελείστε το ποίμνιο του Κυρίου, τον αμαράντινο στέφανο της δόξας. Και μιλάει, αγαπητά αδέλφια, και στην Παλαιά Διαθήκη για αυτό το ποιμένα. Στον Ισαΐα λέει ότι θα βοσκήσει τα πρόβατα αυτού ως ποιμήν. Με αγάπη, με τρυφερότητα, με αλήθεια, με προσοχή, με φροντίδα. Και ποιος δεν θα ήθελε σήμερα σε αυτή τη ζωή η οποία είναι τόσο φρικτή, τόσο φτωχή, τόσο απελπιστική, να τύχει αυτής της φροντίδος. Είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και θέλει κηρυχθεί, λέει, τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη και τότε θα έλθει το τέλος αυτής της περίοδου της οικονομίας. Και σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, το Ευαγγέλιο δια Πνεύματος Αγίου μεταδίδεται, γιατί ο Λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται, σε εκατομμύρια ανθρώπους, δισεκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Στην Ασία. Gospel for Asia. Εκατομμύρια άνθρωποι έρχονται και λένε θέλω ο Κύριος να είναι ο ποιμήν μου. Έρχονται να σκεπαστούν κάτω από τις πτέρυγες του Κυρίου των δυνάμεων. Το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί δυναμικά. Συντρίβει φραγμούς, προκαταλήψεις, ψεύδι. Και ο κόσμος, αγαπητοί αδελφοί, δέχεται τον Κύριο σαν ποιμένα του. Λέει, θα βοσκήσει το ποίμιον αυτού ως ποιμήν, λέει στον Ισαΐα. Δια του βραχίον ως αυτού, ο οποίος είναι ισχυρός εις το σώζειν, γιατί δεν υπάρχει αμαρτία που δεν συγχωρεί ο Κύριος, και όπου επερίσευσε, λέει, η αμαρτία, υπέρ επερίσευσε η χάρις του Κυρίου, λέει, θα συνάξει, λέει, το ποίμιον αυτού, λέει, σαν ποιμένα, θα βαστάσει, λέει, τα αρνία εν το κόλπο αυτού. Και θέλει οδηγεί τα θυλάζοντα. Και μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν πνευματικές ηλικίες πολλές, άλλοι είναι θυλάζοντα, άλλοι είναι αρνία, άλλα είναι πρόβατα. Αλλά σε όλους όμως ο Κύριος, το Πνεύμα το Άγιον, δίνει την ανάλογη τροφή. Ο Κύριος, λέει, είναι ο ποιμήν μου. Δεν έχει ένα θρησκευτικό σύστημα, δεν έχει μια ανθρώπινη φιλοσοφία. Όλα αυτά πέσανε, καταπέσανε, φανήκανε πόσο κενά ψέματα ήτανε, αλλά αυτό το οποίο υψώνεται στους αιώνας είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είναι ο Λόγος του Θεού, ο Λόγος της αληθείας, οι γένοντες λόγοι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Από τη γένεση μέχρι την Αποκάλυψη, όλος αλήθεια. Είναι, λέει, στο άσμα των ασμάτων, είσαι, λέει, όλος, λέει, επιθυμητός, λέει, αγαπητέ μου, και δεν υπάρχει εν σύ, λέει, ψεγάδι. Δεν υπάρχει ψεγάδι. Σ' όλα μπορείς να βρεις ψέματα, ατέλειες. Αλλά στο Λόγο του Θεού εισπάσαν τελειότητα, λέει, εύρων όριων, αλλά ο Λόγος σου είναι πλατής σφόδρα. Και παίρνει μια απόφαση ο Δαβίδ και λέει, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Δεν θα στερηθώ ουδενός από αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για να γίνει το θέλημα του Θεού στη ζωή μου. Γιατί αν το κόψει εκεί το εδάφιο, ο Δαβίδ στερήθηκε. Από τότε που τον έχρισε με έλεον ο Σαμουήλ, πέρασανε 12-13 χρόνια και πέρασε διωκόμενος, ταλαιπωρούμενος,
πεινώντας, μέσα σε σπήλαια, κινδυνεύοντας. Όμως όλα αυτά είχαν ένα σκοπό, να μορφώσουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα τον κάνανε βασιλιά στο Ισραήλ. Και λέει, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Δεν θα στερηθώ ουδενός από αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για να εκπληρωθεί το θέλημα του Θεού στη ζωή μου. Και ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή μας? Έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι εξεύρω ότι τα πάντα συνεργούσιν εις το αγαθόν δια τους αγαπώντας των Θεών, δια τους κεκλειμένους κατά των προορισμών αυτού. Διότι όσους προεγνώρισε τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού. Να ποιος είναι ο προορισμός στη ζωή μας. Να ποιο είναι αυτό το οποίο δεν θα στερηθώ όταν ακολουθώ τον Κύριο σαν ποιμένα μου. Δεν θα στερηθώ τα απαραίτητα εφόδια και ενέργειες ώστε να μορφωθεί ο Χριστός μέσα μου. Διότι όσους προεγνώρισε τούτους και προώρησε, και όσους προώρησε τούτους και κάλεσε, και όσους κάλεσε τούτους και δικαίωσε, και όσους δικαίωσε τούτους και δόξασε. Και μιλάει ο Κύριος Ιησούς Χριστός σε μια συναγωγή των Φαρισαίων, σε μια ομίγυρη που τον είχαν καλέσει για να φάει, και τους μιλάει για το Ευαγγέλιο, και τους λέει, ποιος λέει ο οποίος θέλει να οικοδομήσει πύργο, δεν κάθεται προηγουμένως να υπολογίσει αν έχει τα απαιτούμενα για να τελειώσει τον πύργο. Εδώ ο Δαβίδ μας λέει ότι ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θα στερηθώ ουδενός από τα υλικά τα οποία είναι απαραίτητα για να τελειώσω τον πύργο. Μήπως λέει, αφού βάλει θεμέλιο, δεν μπορέσει να τελειώσει και τον ονειδίζουν οι άνθρωποι. Και καλούμαστε να συνεχίσουμε να ακολουθούμε τον Κύριο σαν ποιμένα μας. Προϋπόθεση, τα πρόβατα λέει τα αιμά, ακούσιν συνεχώς τη φωνή μου και με ακολουθούνε. Ή ποιος βασιλιάς λέει, ο οποίος έχει 10.000 και πάει να αντιπαρατεθεί με κάποιον ο οποίος έχει 20.000, δεν κάθεται προηγουμένως να υπολογίσει αν έχει τα απαραίτητα για να νικήσει. Με τον Κύριο θα έχουμε τα απαραίτητα και δεν θα στερηθούμε τίποτα. Τη δεδομένη στιγμή θα μας δίνει ο Κύριος τα απαραίτητα ώστε να μορφώνεται ο Χριστός στη ζωή μας. Αν δεν το δούμε έτσι, δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί θα έρθει και η θλίψη και ο νηδισμός και ο διωγμός και η στέρηση και η ασθένεια, πολλά. Αλλά ο Δαβίδ λέει, δεν θα στερηθώ ουδενός από αυτά που είναι απαραίτητα για να τελειώσει το έργο του ο Θεός μέσα μου. Και αυτό γιατί? Γιατί ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Αποφάσισα και εμείς έχουμε αποφασίσει, γιατί γευτήκαμε ότι είναι αγαθός ο Κύριος, να προσκολούμε την καρδιά μας στο Λόγο του τον Άγιο. Να ακούμε με προσοχή τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και να τον ακολουθούμε. Όχι μουρμουρίζοντας, όχι γογγίζοντας, όχι αμφισβητώντας, αλλά επειδή έχουμε γευτεί ότι είναι αγαθός ο Κύριος, με όλη μας την καρδιά. Με όλη μας την καρδιά τον Κύριο τον ακολουθήσουμε. Δεν θα στερηθείς τίποτα. Θυμάμαι, αγαπητοί αδελφοί, όταν μας εκάλεσε ο Κύριος πριν από 22 χρόνια, και όλοι μας έχουμε τις ανάλογες εμπειρίες, αλλά απλώς καταθέτω ένα μικρό μέρος της εμπειρίας, για να δούμε την πιστότητα του Κυρίου. Έτσι λέει μέσα στις παροιμίες, λέει, δεν σε έγραψα πολλάκις, λέει, διασυμβουλών και γνώσεων, ώστε να γνωρίζεις την βεβαιότητα των λόγων της αληθείας, ώστε να λαλείς λόγους αληθείας προς αυτούς που σε αποστέλνω. Δηλαδή δεν λαλούμε λόγους σοφιστικούς, αλλά λέμε είναι αλήθεια το Ευαγγέλιο. Θα τον δεις τον Κύριο στη δυσκολία σου, στο πρόβλημά σου, στην ανάγκη σου, να είναι εκεί μέσα στο καμίνι. Όταν πήραμε την απόφαση εγώ και η γυναίκα μου να ακολουθήσουμε τον Κύριο και τα παιδιά, ήρθε κάποιος συγγενής και λέει, καλά λέει, εσύ θέλει να ακολουθήσεις τον Χριστό. Θέλεις ο Κύριος να είναι ο ποιμήν σου. Και η γυναίκα σου το ίδιο. Τα παιδιά δεν τα λογάριασες. Πώς θα μεγαλώσουν τη ζωή τους, πώς θα περάσουν τη ζωή τους. Αν δεν έχουν εμπειρίες, αν δεν γευτούν την αμαρτία, εάν δεν πονέσουν, εάν δεν ταλαιπωρηθούν, εάν δεν αρρωστήσουν, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, αγαπητοί αδελφοί. Θάνατος στο σώμα, στην ψυχή, στο πνεύμα. Αλλά έτσι μου είπε.
και σήκωσα το χέρι μου και λέω, αυτός που με καλεί, αυτός θα φροντίσει. Έτσι λέει και ο Απόστολος Παύλος, μετά από χρόνια που ακολούθησε το Χριστό. Γιατί αυτός είναι ο ποιμένας για τον οποίο μιλάει ο Δαβίδ. Είναι ο Εμμανουήλ. Όσοι σε μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεό. Αλλά γι' αυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Και βρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε τον εαυτό του, γενόμενος υπάκουος, μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Λέει στην Καινή Διαθήκη, εγώ είμαι ο ποιμήν, ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχή του βάζει υπέρ των προβάτων. Και ο Κύριος με ρύμνησε. Να ακολουθήσουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά, αδελφοί. Και αν υπάρχουν κάποιες μεριές της καρδιάς μας, που δεν τις έχουμε παραχωρήσει τον Κύριο, με όλη μας την καρδιά. Ό,τι παραχωρήσουμε το κάνει ευλογία αιώνια. Δεν θα στερηθώ, λέει ουδενός. Και λέει, εις βοσκάς φλοεράς με ανέπαυσε. Εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Και πόσο ανάγκη έχει ο άνθρωπος την ανάπαυση. Δεν έρχεται για να σου βάλει ζυγό, να σου βάλει θρησκευτικούς νόμους, εντολές. Τετάρτη και Παρασκευή δεν θα τρως κρέας και ψάρι. Καταραμένος ο λάριγκας ο οποίος θα φάει ψάρι και κρέας αυτές τις μέρες. Δεν έρχεται γι' αυτό. Έχετε να αναπαύσει τον άνθρωπο. Έλθετε, λέει, προς με όλοι οι κοπιώντες και οι φορτωμένοι, λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και εγώ θα σας αναπαύσω. Και οι άνθρωποι είναι φορτωμένοι, αγαπητοί αδελφοί. Από τι? Από το ετιδέ? Από το χαράτσι? Από τη φτώχεια? Όχι, είναι φορτωμένοι από την αμαρτία, η οποία βαραίνει επάνω στον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος έχει φτιαχτεί για να έχει επικοινωνία με το Θεό. Και η αμαρτία βάζει ένα χώρισμα και ένα βάρος επάνω στον άνθρωπο. Και λέει, εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσε. Και το Ευαγγέλιο το διαβάζει κανείς και έχει όλο επαγγελίες και προϋποθέσεις. Ο Κύριος, και εγώ είμαι αρνάκι του, προβατάκι του, ακούω και κάνω. Και με οδηγεί σε βοσκές χλωερές και σε ύδατα αναπαύσεως. Έχετε να αποκαταστήσει το Ευαγγέλιο τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Έχετε να δώσει τον άνθρωπο χαρά, ανεκλάλητο και ένδοξο. Σήμερα τι δεν θα δίνει ο άνθρωπος για χαρά, για προοπτική. Λέει ο Απόστολος, ο Δαβίδ λέει, στα διατάγματά σου λέει, θέλω εντρυφά και στα σοδού σου θέλω ενατενίζει. Υπάρχει ένας λαός, ένα γένος εκλεκτό, ένα βασίλειο ιεράτευμα που βλέπει μπροστά στην ατελείωτη αιωνιότητα. Πού βλέπουν οι άνθρωποι σήμερα? Τραγωδία. Κατέβηκα χθες κάτω στο Σύνταγμα, πήγα να πέρασα τη Φιλελλήνων. Είχα χρόνια να περάσω και έπαθε ψυχή μου. Αν έβλεπα μόνο αυτό. Μα εδώ δεν ήταν το τάδε μεγάλο ταξιδιωτικό γραφείο με τις μαρμάρινες προθήκες, με τα γυαλιστερά φώτα, με τις επίσημες αυτές. Μια αλυσίδα, καμένες προσώψεις, παντού ο εχθρός της ψυχής να φέρει την απογοήτευση. Και ο Κύριος λέει, εγώ θα σε οδηγήσω σε βοσκές χλωερές και σε ύδατα αναπαύσεως. Θα σου δώσω αιώνια ζωή, θα σου αποκαταστήσω δια της αφέσεως των αμαρτιών τη σχέση με τον Πατέρα Θεό. Αυτό κήρυξε ο Απόστολος Πέτρος και ο Ιωάννης, λέει, να έλθουν, λέει, καιροί αναψυχής από τις παρουσίες του Κυρίου. Αλλά τι πρέπει να γίνει προηγουμένως? Πρέπει, λέει, να μετανοήσετε και να επιστρέψετε, ώστε να έρθουν καιροί αναψυχής από τις παρουσίες του Κυρίου. Εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δύο κακά, λέει, έκανε ο λαός μου. Εμένα, λέει, εγκατέλειψαν την πηγή των ζώντων υδάτων και έσκαψαν σε αυτούς λάκους συντετριμένους που δεν δύναται να βαστάζουν νερό. Και πράγματι, ο Κύριος μας οδηγεί σε ύδατα αναπαύσεως. Ο λόγος του, ο οποίος αναπαύει την ψυχή μας. Μίλαγα με ένα ταξιτζή εχθές, από όποια εκκλησία πέρναγε, ένα θεοσεφές παιδί, έκανε το σταυρό του. Λέω, μπράβο, του λέω. Βλέπω, είσαι θεοσεφής. Ναι, ναι, μου λέει, αγαπώ το Θεό.
Λέω την Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο το διαβάζεις. Λέει πριν από χρόνια το έχω διαβάσει, λέει το κατοικητικό. Λέω έφαγες, λέει το πρωί έφαγα κάτι, λέει, και για να δυναμώσω. Λέω ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο από το στόμα του Θεού. Αυτό που θα σου δώσει ζωή στον εσωτερικό σου άνθρωπο είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, είναι ο Λόγος του Θεού. Λέει, δεν το είχα δει έτσι. Λέω, αυτή είναι η αλήθεια. Θα πάρεις ένα οποιοδήποτε Ευαγγέλιο θέλεις. Θέλεις την καθαρεύουσα, θέλεις την αρχαία, θέλεις τη δημοτική, ό,τι θέλεις, και θα διαβάζει, είναι ο Λόγος του Θεού. Θα σε οδηγήσει ο Χριστός σε ύδατα αναπαύσεως. Και τον ευχαριστούμε γιατί αναπαύει την ψυχή μας. Και μας δίνει χαρά μας στην καρδιά μας, η επικοινωνία με τον Θεό. Μέσα σε δυσκολίες, σε προβλήματα. Είναι αυτός ο οποίος μας βοηθάει και μας δίνει δύναμη να περάσουμε τις δυσκολίες. Με την παρουσία Του. Και συνεχίζει και λέει, «Ενόρθωσε την ψυχή μου». Ήταν πεσμένη η ψυχή μου. Δεν ήθελε να μου δώσει άλλη μία να πέσω πιο κάτω. Αλλά ήρθε σαν τρυφερός βοσκός να με επιμεληθεί, να με στερεώσει, να με παρηγορήσει, να με ελέγξει, να κάνει ό,τι χρειάζεται για να με ανορθώσει. Κάλα μου, λέει, συντεθλασμένο, δεν θα σπάσω. Ο κόσμος είναι σκληρός έξω. Πολύ σκληρός. Ειδικά τώρα μιλάει για την ανταγωνιστικότητα. Αν δεν μπορείς να πιάσεις τους στόχους, είσαι τελειωμένος. Είναι ο Θεός του κόσμου τούτου, ο οποίος βαράει ανελέητα. Αλλά ο Κύριος λέει, εγώ, λέει, κάλαμο συντεθλασμένο, δεν θα τον σπάσω. Λινάριον καπνίζων, δεν θα το σβήσω. Και μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, ευχαριστούμε τον Θεό για την Εκκλησία, υπάρχει αυτό το πνεύμα. Το στουρθείον, λέει, έβρικε κατοικία. Δηλαδή ο αδύνατος άνθρωπος, ο κατατρεγμένος, ο περιφρονημένος, ο συντετριμμένος στην καρδιά, έρχεται και βρίσκει ανάπαυση. Συγχώρεση αμαρτιών, κατανόηση, παρηγοριά, γίνεται παιδί του Θεού, γίνεται κληρονόμος Ιησού Χριστού, διαπίστεως Ιησού Χριστού. Η τριγών, λέει, βρήκε φωλεά όπου βάζει τα στουρθία της. Ενόρθωσε την ψυχή μου. Με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Υπάρχει η χάρις και η αλήθεια. Υπάρχει το έλεος και η δικαιοσύνη. Δεν μπορείς να μιλάς για το Θεό μονομερός. Έχει το Απόστολος Παύλος και λέει, πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ. Αλλά δια τούτο, λέει, ελεήθην, δια να δείξει ο Θεός εις εμέ πρώτον την πάσα μακροθυμίαν, εις παράδειγμα των μελώντων να πιστεύωσεν εις αυτόν η ζωή αιώνιον. Τι είναι αυτό? Η χάρις και το έλεος του Κυρίου που ήρθαν στον Παύλο και αντί να τον απολέσουνε, του λέει, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, σκληρό σου είναι να χτυπάς επάνω σε κέντρα». «Ε, ποιος είσαι, Κύριε?» «Εγώ είμαι, λέει, ο Ιησούς». Και η δεύτερη ερώτηση, «Τι θες να κάνω, Κύριε?» Και ο Λόγος του Θεού συνεχίζει αμέσως μετά, που μιλάει για τη χάρη και το έλεος, και λέει, «Εις δε τον βασιλέα των αιώνων, των άφθαρτων, των αόρατων, των μόνων σοφό Θεών, ανήκει τιμή και η δόξα και το κράτος του αιώνας των αιώνων». Και είναι και τα δύο μαζί. Δεν είναι ένα θρησκευτικό σύστημα, το οποίο βάζει νόμους στους ανθρώπους, αλλά είναι ένας, είναι ο αγαθός Θεός, ο οποίος μορφώνει το χαρακτήρα του μέσα μας. Λέει, «Εγώ είμαι η θύρα, διε μου εάν της εισέλθει, θέλει εισέλθει, θέλει εξέλθει και θα βρει βοσκή». Πρώτα θα μπεις μες την παρουσία του Κυρίου. Πρώτα θα απολαύσεις τον Κύριο. Και μετά εκείνος θα αρχίσει σιγά σιγά να σου λέει, «Παιδί μου, αυτό δεν το θέλω. Αυτό δεν σε ωφελεί. Αυτό θα σε εμποδίσει να τρέξεις». Πρώτα έχει τη χάρις και το έλεος και μετά είναι η αλήθεια. Με οδήγησε, λέει, διατρίβων δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Τι σημαίνει τρίβος? Και πάλι και πάλι, και καμιά φορά δεν μαθαίνουμε τα μαθήματα αμέσως και μας περνάει από τρίβους. Τρίβος είναι από την τριβή. Και μια και δυο και τρεις φορές μέχρι να αποφυτίσουμε. Διατρίβων δικαιοσύνης είναι η υπακοή στο θέλημα του Κυρίου. Ένεκεν του ονόματος αυτού, δηλαδή δεν μας πετάει,
είναι ο σωτήρας. Έχει αναλάβει τη σωτηρία μας. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εξεύρω εις την απίστευσα και είμαι πεπισμένος ότι δύναται να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι σε εκείνης της ημέρας. Και εν κοιλάδι σκιά θανάτου, εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν. Πήρεσε. Και εν κοιλάδι σκιά θανάτου, εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν. Γιατί, διότι εσύ σε μετεμού. Μα υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος του Θεού που έχει ποιμένα του τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, να περάσει μέσα από την κοιλάδα της σκιάς του θανάτου? Βέβαια. Ο Απόστολος Παύλος και ο Βαρνάβας, αφού ιδρύσαν εκκλησίες με τη χάρη του Κυρίου στην Παμφιλία, στη Φρυγία και στο πρώτο αποστολικό ταξίδι, γυρίσανε, λέει, επιστηρίζοντες τις ψυχές των μαθητών, προτρέποντες με δύο τρόπους, προτρέποντες να εμένωσε η σταθερότητα καρδία στον Κύριο, διδάσκοντες ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Προσέχτε και προσέχουμε και ευχαριστούμε τον Θεό για την Εκκλησία που μας έβαλε. Δεν κήρυττουν έναν άλλον Ιησούν. Υπάρχει ο άλλος ο Ιησούς. Υπάρχει το άλλο το Ευαγγέλιο. Υπάρχει το άλλο το Πνεύμα. Ως τον σύτον. Αλλά εγώ εδεήθην περί εσού. Γιατί περί εμού, θα έλεγε ο Πέτρος. Γιατί εσύ κινδυνεύεις περισσότερο. Γιατί εσύ λες ότι και όλοι να σε αρνηθούν, εγώ αποκλείεται να σε αρνηθώ. Γιατί εσύ λες ότι είμαι έτοιμος να πεθάνω και να ζήσω για σένα και στη φυλακή. Εγώ εδεήθην, λέει, περί εσού, για να μην εκλείψει η πίστη σου. Και εσύ όταν επιστρέψεις, στήριξε τα αδέρφια σου. Και γίνεται αυτή η προφητεία και ανεβαίνω, γιατί έλειπε ο αδερφός ο Νικολακόπουλος στον Άμβονα, φέρνω τον πρώτο ύμνο, φέρνω τον δεύτερο ύμνο. Γίνεται η προφητεία στο δεύτερο ύμνο και έρχεται ένας αδερφός να μας μιλήσει και λέει, ανοίχτε Λουκάς Καπαγάμα. Σίμων, Σίμων, ο Σατανάς σε ζήτησε να σας κοσκινήσει ως τον σύτο. Και λέω, τώρα θα αρχίσει το κοσκινισμό. Και πριν από 2,5 μήνες περίπου, ενώ είμαι μέσα στην εκκλησία, πρωί, με πολύ χαρά μες στην καρδιά μου, γιατί ξέρω ότι εκεί ήταν ο Κύριος και είχα τη μαρτυρία του Πνεύματος μες στην καρδιά μου, και ήμουν γονατιστός μπροστά και έψελνα και προσευχόμουν, στην ώρα πριν από το Κυριακάτικο κήρυγμα, αισθάνθηκα αυτό ακριβώς το οποίο μου είπε ο νευροχειρουργός στο νοσοκομείο που πήγα μετά. Σαν να ήρθε κάποιος από πίσω και με χτύπησε με ένα τσεκούρι. Αυτομάτως έχασα την ισορροπία μου. Όταν μετά μου στύψαν το σακάκι, βγάλανε μισή λεκάνη νερό. Πηγαίνω μέσα στο διακονείο. Έρχονται δύο διάκονοι και αρχίσαν και μου κάνανε με κάτι μεγάλα χαρτιά αέρα. Και εγώ ήμουν μουσκεμα και πόναγα, αλλά ευτυχώς αυτό σταμάτησε την αιμορραγία. Και τελειώνει το κήρυγμα και παίρνω κάποιους φίλους μου νευρολόγους και μου λένε, έχεις αυγενική δισκοπάθεια. Τερατώδες λάθος. Ευτυχώς. Ενδοκράνιος αιμορραγία. Μένω μια εβδομάδα στο σπίτι με ένα κολάρο, ό,τι χειρότερο μπορούσα να κάνω. Και όταν πάω και κάνω μια μαγνητική, μετά από μισή ώρα ήμουν στο νοσοκομείο. Αν με είχαν πάει στο νοσοκομείο αμέσως, θα με είχαν ανοίξει το κεφάλι. Δεν χρειάστηκε να γίνει τίποτα. Μετά από 10 μέρες, όταν σηκώθηκα από τα πόδια μου και πήγα να κάνω διάδρομο, ενώ δηλαδή να περπατήσω στο διάδρομο του νοσοκομείου, με βαστάγανε 2 και κατά προτίμηση 3. Είχα αιμορραγία στην παρεγκεφαλίδα. Η πιθανότητα να είχα πεθάνει αμέσως εκείνη την ώρα ήταν 85%. Η πιθανότητα του εμφράγματος να πεθάνει κάποιος είναι 50%. Αυτό ήταν 85%. Είχα μια ειρήνη μέσα μου. Και εκείνο που έκανα, αγαπητοί αδελφοί, και το έχω ξανακάνει και είναι πρακτική μου, το κοινοποίησα σε όλες τις εκκλησίες. Λέω, πάρτε τηλέφωνο σε όλες τις εκκλησίες να προσεύχονται. Δεν το κρύψα.
Γιατί λέει μέσα ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός λέει να σου εξαποστείλει βοήθεια από το Αγιαστήριο και από την Σιών να σε υποστηρίξει. Και αρχίσαν οι αδελφοί και προσευχόντουσαν. Όλο και περισσότερο. Και αισθανόμουν μέσα μου αυτή τη δύναμη της προσευχής των Αγίων να με ενισχύει, να με παρηγορεί, να μου δίνει ειρήνη, αλλά πάνω απ' όλα την παρουσία του Κυρίου. Όταν γύρισα στο σπίτι και είχα αρχίσει να κινητοποιούμε, ένα βράδυ με είχε πιάσει μια στεναχώρια. Και προηγουμένως είχα αποφασίσει να κάνω λογοθεραπεία. Λέω, θα κάνω λογοθεραπεία. Εννοούσα δηλαδή, θα ακούω συνέχεια το Λόγο του Θεού. Η καλύτερη λογοθεραπεία είναι. Είχα ένα μεγάλο πάκο από MP3 του αδερφού του Λούι του Φέγκου, του Λεωνίδα. Ευχαριστούμε τον Θεό για τους εργάτες του. Και άκουγα συνέχεια, κατάπαυστα, γιατί δεν μπορούσα να διαβάσω, κουραζόμουν. Και ένα βράδυ ήμουν στεναχωρεμένος, λέω, γιατί να μην είμαι όπως προηγουμένος. Να περπατάω, να τρέχω, να σηκώνομαι, να στέκομαι όρθιος, να κηρύττω αυτά τα οποία ο Κύριος βάζει στην καρδιά μου. Λέω, θα πάω μέσα στο σαλόνι να ακούσω ένα MP3, να ακούσω ένα κήρυγμα. Και παίρνω την κουβέρτα και πάω μέσα στο σαλόνι, ξαπλώνω στον καναπέ και παίρνω ένα MP3 και το βάζω, λέω, Κύριε, μίλησέ μου. Και ακούω τη φωνή του αδερφού του Λούι. Απίστευτο, αδερφοί. Και εξικολούθησε, λέει, θα διαβάσουμε σήμερα, λέει, από το ΚΑΘ κεφάλαιο του Ιώβ. Και εξικολούθησε ο Ιώβ την παραβολή αυτού και είπεν, «Ω να ήμην όσοι στους παρελθόντας μήνας, ως εν τες ημέρες ότε ο Θεός με φύλατε, ότε ο λίχνος αυτού έφεγγεν επί της κεφαλής μου και δια του φωτός αυτού περιεπάτουν εν το σκότι, καθώς ήμην εν τες ημέρες της ακμής μου, ότε η εύνοια του Θεού ήτο επί τη σκηνή μου». Και βάζω τα κλάματα. Λέω, Κύριε, με βλέπεις. Και ακούω τη φωνή του άδελφου του, λέει, και τώρα ο Θεός είναι μαζί σου. Και τώρα ο Κύριος θα σε θεραπεύσει. Ευχαριστώ τον Κύριο. Και έκανε έκβαση ο Κύριος. Αν μου λέγανε όταν ήμουν άρρωστος ότι θα έπαιζα πινκ-πονγκ με τον εγγονό μου, θα έλεγα, τι λες τώρα, είναι δυνατόν. Αν μου λέγανε ότι μετά από 2,5 μήνες θα είμαι εδώ και θα κηρύττω, θα έλεγα αδύνατον. Έκανε χάρη ο Κύριος. Εν κοιλάδι, λέει, σκιά θανάτου, εάν περιπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό, διότι εσύ είσαι μετεμού. Τελικά αυτό το οποίο μένει σαν ρεζουμέ είναι ότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να είναι ο Θεός μαζί μας. Δεν έχει σημασία αν θα περάσω ή θα περάσεις από κάποιο μονοπάτι δυσκολίας, φτώχειας, κίνδυνος, μάχαιρα, γυμνώτης, λέει ο Απόστολος Παύλος, παρόντα, μέλλοντα, ύψωμα, βάθος, άγγελοι, αρχές, εξουσίες. Τι θα είναι αυτό που θα μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού? Θέλω, Κύριε, να είσαι μαζί μου. Γιατί όταν είσαι εσύ μαζί μου και η πιο φτωχιά καλύβα γίνεται παλάτι. Αν εσύ δεν είσαι μαζί μου και το πολυτελέστερο παλάτι είναι φυλακή. Όταν είσαι εσύ μαζί μου, Κύριε, και τα δεσμά και ο διωγμός και τα πάντα γίνονται μια ευλογία. Άρα αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να είναι ο Θεός μαζί μου. Και ο Θεός είναι μαζί μας όταν και εμείς είμαστε κοντά Του. Αλλά όταν έχουμε γευτεί αυτή την παρουσία του Κυρίου, τι θα μας χωρίσει? Αλλά πρέπει να προσέξουμε. Πρέπει να προσέξουμε, γιατί είναι σαν γυνευτής ο διάβολος, ο πλάνο την οικουμένη όλοι. Ο Δημάς λέει, με εγκατέλειπε αγαπήσα στον παρόντα κόσμο και απήλθε στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό έχει σημασία να είμαστε ο ένας κοντά στον άλλον. Να λέμε ο ένας την εμπειρία τη ζωή του στον άλλον. Εμένα, λέει, εν τη διδαχή των Αποστόλων, εν την κοινωνία με τα αλλήλων, εν την κλάση του Άρτου και τις προσευχές. Δεν θα φοβηθώ, λέει, κακόν, διότι εσύ είσαι μετεμού. Όλη η δόξα ανοίξει τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Και εγώ τον παρακαλώ και λέω, Κύριε, λέω, να μην κάνω το λάθος του Εζεκία, ο οποίος είχε βρεθεί σε μια δεινή θέση. Ήταν πολύ δύσκολη θέση του Εζεκία. Είχε ένα έλκος το οποίο ήταν θανατηφόρο, γιατί πάει ο Ισαΐας και του λέει, ετοίμαστα του οίκου σου, γιατί αποθνίσκεις.
και γύρω από την Ιερουσαλήμ ήταν ο Ραβζάκης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν τον επισκέφεται ο Κύριος, λέει: θα σε κάνω καλά, θα σε θεραπεύσω και θα ελευθερώσω την πόλη αυτή από τα χέρια των Ασσυρίων. Είχε βρεθεί σε μια δύσκολη θέση. Και τι είπε? Κύριε, λέει, ενθυμίσου πως πέρασα με ευθεία καρδία ενώπιόν σου και έκανα το θέλημά σου. Δεν νομίζω πως κάναμε ποτέ στο θέλημα του Κύριου. Χάρη Θεού είναι. Αγωνιζόμαστε να κάνουμε με τη χάρη το θέλημά του. Όλη η δόξα ανήκει στον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Και ξέρουμε ότι μέσα από την στιχομηθεία με τον Ισαΐα του λέει ο Κύριος ότι εγώ θα σε θεραπεύσω και θα σου δώσω 15 χρόνια και θα ελευθερώσω και την πόλη. Μεγάλη χάρη. Αλλά ο Εζεκίας νόμισε ότι για τη δικαιοσύνη του γίνανε αυτά όλα. Είναι η χάρη του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί. Είναι το έλεος του Κυρίου. Είναι διότι το όνομά του επικέκλειται επάνω μας. Είναι γιατί είναι αυτός ο μάρτης, ο πιστός και αληθινός. Και το ξέχασε ο Εζεκίας, και όταν πήγανε οι απεσταλμένοι από τη Βαβυλώνα, γιατί ακούσανε το μεγάλο αυτό θαύμα το οποίο έγινε, αντί ο Εζεκίας να μιλήσει για τον Κύριο και να πει ότι έκανε χάρη ο Θεός στη ζωή μου, χάρη έκανε στην Ιερουσαλήμ και την ελευθέρωσε, χάρη έκανε σε μένα και με θεράπευσε, τους έδειξε τα πλούτη του. Και εμείς μέσα στη ζωή μας πρέπει να δείχνουμε τον Κύριο, αδελφοί. Και αισθάνομαι πολύ πλούσιος τώρα, μετά το τέλος της δοκιμασίας, που βλέπω ανθρώπους οι οποίοι περνάνε από δοκιμασίες μεγάλες. Τελευταία ένας γνωστός μου βρέθηκε με καρκίνο. Έξω από την εκκλησία είναι. Και του λέω, μη φοβάσαι. Ένα να κάνεις, να εξητήσεις το πρόσωπο του Κυρίου. Να σε επισκεφτεί ο Χριστός. Δεν ξέρω τι θα γίνει με την περίπτωσή σου. Αν θα σε θεραπεύσει ο Κύριος, αν θα οτιδήποτε. Αλλά ένα θα εξητήσεις. Να είναι ο Κύριος μαζί σου. Και δεν θα φοβηθείς τίποτα. Και στις δυσκολίες και στα προβλήματα και στο θάνατο ακόμα. Και αυτός θα είναι ένας υπηρέτης ο οποίος θα σε μεταφέρει στην παρουσία του Κυρίου. Ένα να εξητήσεις, να είναι ο Κύριος μαζί σου. Και ο Κύριος θα είναι μαζί σου εάν και εσύ είσαι μαζί του. Δεν θέλω φοβηθεί κακόν, διότι εσύ σε λέει με τεμού, ε. Αδελφοί, ξέρετε ότι είμαστε μόνοι μας. Μόνοι μας είμαστε, αδελφοί. Μα εγώ βλέπω τόσα αδέλφια. Έχω μια ευλογημένη γυναίκα, ευλογημένα παιδιά. Και αυτοί άνθρωποι είναι. Θα σε ακολουθήσουν όπως ο Σίμωνος Κυριναίος σήκωσε το σταυρό του Κυρίου. Δεν σταυρώθηκε ο Σίμωνας. Ο Χριστός σταυρώθηκε. Θα σε ακολουθήσουν μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Ο Χριστός λέει αγαπήσα στους ειδικούς του τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους αγάπησε αυτούς. Αυτός ο οποίος θα είναι πάντα μαζί σου είναι ο Χριστός. Να του δώσουμε όλη μας την καρδιά. Η ράβδος σου λέει και η βακτηρία σου αυτέ με παρηγορούσιν. Και υπάρχει η ράβδος της παιδείας και λέει Ιέ μου μην καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου, μην την καταφρονείς. Χρειάζεσαι υπομονή και να κάνεις το θέλημα του Θεού και να λάβεις τις επαγγελίες. Ναι Κύριε, χρειάζομαι υπομονή. Η θλίψη εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή δοκιμή, δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπίζει δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εγγεχημένη στην καρδιά μας, δια Πνεύματος Αγίου. Είναι αυτός ο οποίος βλέπει τι έχεις ανάγκη για την πνευματική σου οικοδομή. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου είναι, η βακτηρία είναι αυτή η γλίτσα την οποία έχουν οι τσομπάνιδες για να πιάνουν τα προβατάκια από το πόδι και να ξεκουράζονται πάνω της. Η παιδεία αλλά και ο λόγος της παρηγοριάς. Αυτή λέει με παρηγορούσιν. Η τίμα σας τράπεζα ναι μπροσθέν μου ενώπιον των εχθρών μου. Και έχουμε εχθρούς αγαπητοί αδελφοί. Ο εχθρός μας είναι ο διάβολος. Είναι ο κόσμος. Είναι η σάρκα. Και το παιδί του Θεού πραγματικά απολαμβάνει πνευματικά εδέσματα τα οποία τα ετοιμάζει ο Κύριος έμπροσθεν των εχθρών του. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια.
είναι χαρούμενο μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος είναι βυθισμένο μέσα στη θλίψη. Και βλέπουν οι άνθρωποι, μα γιατί αυτός ο άνθρωπος του πηγαίνουν όλα καλά, δεν έχει αρρωστήσει, δεν έχει δυσκολίες, δεν έχει προβλήματα, δεν έχει διωγμούς. Γιατί? Γιατί, αγαπητοί αδελφοί, ζει αυτό το οποίο λέει ο Ιωάννης, λέει αυτό το οποίο είναι το απαρχής, το οποίο ακούσαμε και έχω ακούσει για τον Χριστό. Μικρό παιδάκι που ήμουνα, λέω τον Πατέρα τον βλέπω, τον Κύριο Ιησού Χριστό τον βλέπω, αλλά πού είναι το Πνεύμα το Άγιον? Και μια μέρα άκουσα, υπάρχει μια εκκλησία στην οποία ο Χριστός βαπτίζει μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Κύριο, λες να είναι αλήθεια? Λες τελικά να μην είναι ένα θρησκευτικό σύστημα? Λες πράγματι ο Ιησούς, ο βασιλιάς, να είναι ζωντανός, να βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο, να κάνει ενέργεια στη ζωή των ανθρώπων, να είναι αλήθεια ο λόγος του? Θα πάω και θα δω. Το οποίο ακούσαμε, λέει, το οποίο είδαμε με τους οφθαλμούς μας, το οποίο θεωρήσαμε, οι χείρες μας εψηλάφησαν, λέει ο Ιωάννης, περί του λόγου της ζωής. Και η ζωή εφανερώθη και είδομεν και μαρτυρούμε τη ζωή που ήταν παρά το πατρί. Και αυτά, λέει, σας τα λέμε για να έχετε κοινωνία με θυμών. Και η κοινωνία, λέει, είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Και σας τα λέμε αυτά για να είναι η χαρά σας πλήρης. Μέσα στη δυσκολία, μέσα στη θλίψη, μέσα στην ασθένεια, μέσα στα προβλήματα, όταν έχουμε κοινωνία με τον Πατέρα, τον Υιό και με τους Αγίους, η χαρά μας είναι πλήρης, αγαπητοί αδελφοί. Και λέει, ήλυψα σε νελαίο την κεφαλή μου, το ποτήριό μου υπερχυλίζει. Ποιο Σαμουήλ? Του είχε μιλήσει ο Κύριος, ε. Λέει, βρήκα ένα δούλο ο οποίος θα κάνει τα θελήματά μου. Και πήγε με το κέρας του ελαίου στο σπίτι του Ιεσέ. Είχε τάξει πρεσβυτέρο ο πατέρας του Δαβίδ. Και λέει, κάποιος από εδώ, από τα παιδιά σου, θα γίνει βασιλιάς των Ισραήλ. Πάει ο πρώτος, πάει να τον αλείψει ο Σαμουήλ. Του λέει ο Κύριος, όχι, δεν είναι αυτός, ήταν ψηλός. Πάει ο δεύτερος, δεν είναι αυτός. Ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος, ο έβδομος, λέει, δεν είναι αυτός. Λέει, δεν υπάρχει άλλος? Λέει, υπάρχει ένας μικρός, λέει, αλλά τον έχω στα πρόβατα. Λέει, για να τον φέρεις, λέει, γιατί άμα δεν έρθει και αυτός, δεν πρόκειται να καθίσουμε να φάμε. Και έρχεται ο Δαβίδ, ήταν, λέει, ξανθός και όμορφος. Και του λέει ο Κύριος, αυτός είναι. Αυτός είναι που θα κάνει τα θελήματά μου. Και σήμερα σε δείχνει ο Κύριος, θα κάνεις τα θελήματά μου. Θα κάνεις, παιδί μου, τα θελήματά μου. Είναι η ευλογία σου. Θα είμαι κοντά σου. Θα σε δοξάσω μέσα από δυσκολίες, μέσα από προβλήματα, μέσα από θλίψεις. Και σήμερα θα του πούμε, ναι, Κύριε, θέλουμε να κάνουμε το θέλημά σου. Ο Δαβίδ έλεγε, χαίρομαι, Θεέ μου, να κάνω το θέλημά σου και ο νόμος σου είναι διαπαντός εν το μέσο της καρδίας μου. Και πιστεύω ότι όλοι όσοι είμαστε σήμερα το βράδυ εδώ, δεν έχουμε μια καταναγκαστική σχέση με τον Κύριο, αλλά γευτήκαμε την αγάπη Του, την αλήθειά Του, την καλοσύνη Του, την δικαιοσύνη Του και λέμε, ναι, θέλουμε να κάνουμε το θέλημά Σου. Ήλυψα σε νελαίο την κεφαλή μου. Μας βάπτισε με Πνεύμα Άγιον ο Κύριος. Εμένα με βάπτισε τελευταίο μέσα στην οικογένεια. Έλαβε ο μεγάλος μου ο γιος, μετά η γυναίκα μου την είδε το ίδιο βράδυ, μετά ο μικρότερος και εγώ τελευταίος και παραπονούμενος. Λέω, Κύριε, εγώ είμαι ο καλύτερος, εμένα κάλεσες. Και με άφησες τελευταίο. Λέει, τα πρίο μου υπερχυλίζει, ε. Και όταν είμαστε γεμάτοι με το Πνεύμα του Άγιον και το Λόγο του Θεού, το ποτήριο της καρδιάς μας υπερχυλίζει. Όχι μόνο για να πίνουμε εμείς, αλλά για να δίνουμε στον κόσμο αυτόν ο οποίος είναι τόσο ταλαιπωρημένος, τόσο κουρασμένος, τόσο φοβισμένος, τόσο αποπροσανατολισμένος. Του μιλάμε για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Βεβαίως, λέει, είναι σίγουρος. Δεν μιλάμε με πιθανότητες. Χάρης και έλεος τέλος με ακολουθεί πάσα στα σημέρα της ζωής μου και θέλω κατοικία εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Τελικά ο στόχος είναι να κατοικήσουμε στο σπίτι του Πατέρα εις μακρότητα ημερών. Οι δούλοι του λέει θα τον λατρεύσουνε. Θα δούμε το πρόσωπό του. Χάρης και έλεος. Χάρης τι σημαίνει? Χάρης είναι να απολαμβάνεις κάτι το οποίο δεν αξίζεις. Εγώ δεν αξίζω να είμαι εδώ πέρα σήμερα. Μες στο λαό του Θεού και να στέκομαι όρθιος και να μιλάω.
Αυτή είναι η χάρις, Κύριε. Είναι κάτι που δεν το αξίζεις. Γι' αυτό χαίρομαι. Και έλεος τι σημαίνει. Έλεος σημαίνει να μην παίρνεις αυτό το οποίο αξίζεις. Τι μας άξιζε? Ο θάνατος. Αλλά η τιμωρία η οποία έφερε την ειρήνη μας έπεσε επί των Χριστών και για τον πληγόν του εμείς οι άθυμεν. Ξέρετε γιατί μπορεί να εκφραστεί το έλεος του Θεού στη ζωή μας? Γιατί εκπληρώθηκε η δικαιοσύνη του. Και η δικαιοσύνη του δεν εκπληρώθηκε με τα δικά μας καλά έργα, αλλά γιατί ο εκλεκτός δούλος επάνω στο Σταυρό πλήρωσε για τις αμαρτίες μας. Και επειδή εκπληρώθηκε η δικαιοσύνη μας, η δικαιοσύνη του Θεού για μας που τον δεχόμαστε, μπορεί να εκφράσει το έλεος του στη ζωή μας. Αδελφοί μας, μακάρι, ο Χριστός είναι το μέσο ημών. Ήθε να δώσει σε έκαστον εξ ημών αυτό το οποίο έχουμε ανάγκη. Και το πρώτο που έχουμε ανάγκη είναι όλο και περισσότερο την παρουσία του. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.